απίστευτο και όμως πραγματικό. Από το 2017 περιμένουν ασθενείς να χειρουργηθούν στην αγκιοχειρουργική κλινική του Παγνή, ενώ συνολικά οι ασθενείς που ταλαιπωρούνται και βρίσκονται στην τεράστια λίστα αναμονής για διάφορα χειρουργία αγγίζουν τους 5.600. Είναι προφανές ότι όταν κάποιος περιμένει από το 17 για να χειρουργηθεί, θεωρεί ότι είναι ξεχασμένος από τους γιατρούς, από το σύστημα, από τη διοίκηση, από τους πάντες. Προφανώς ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για αυτούς. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που τους κάναμε. Καλό είναι. Το καθόλου κακό. Όπου και να πας εδώ, ταλαιπωρία είναι. Παλιά αργά παρά ποτέ. Πηγαίνετε στην ορθοπαιδική να δείτε πόσες μέρες είναι μέσα χειρούργητε. Ο κάθε ένας είναι, δεν έχουν κρεβάτι. Για να μην πω. Είναι τρομερό. Δυστυχώς η υγεία έχει πάει περίπατο, δεν ξέρω, είναι στον πάτο. Αυτό το νοσοκομείο έχει καταστραφεί τελείως. Για μένα είναι τελειωμένο. Ήρθε ο άντρας μου εδώ πριν ένα μήνα με εγκεφαλική αιμορραγία και του είπανε ότι αν σε 4-5 μέρες ζαλιστεί ξανά, να επιστρέψει. Τραγελαφικές καταστάσεις, καθώς μετά από 7 χρόνια αναμονής έφτασε η στιγμή του χειρουργείου για τα πρώτα αγκιοχειρουργικά περιστατικά στην πρεμιέρα σήμερα των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 54 εκατομμύρια ευρώ. Για σταγόνα στον ωκεανό έκαναν λόγο οικονομικοί, οι οποίοι όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τόνισαν την ανάγκη διάθεσης των χρημάτων για την ενίσχυση του προσωπικού και το άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών. Η σημερινή έναρξη των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων δεν μπορεί να κρύψει τις μεγάλες ευθύνες που υπάρχουν διαχρονικά με τις κυβερνήσεις που έχουν επιλέξει να κρατάνε κλειστά χειρουργικά κρεβάτια, κλειστές χειρουργικές αίθουσες, να μην έχουν προσωπικό και να συσσωρεύεται ο κόσμος στις λίστες αναμονής ή στον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα τα όποια δωρεάν χειρουργεία γίνουν ή θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν, αντί να καυχιέται ότι θα δώσει 60 εκατομμύρια για να κάνει ένα αριθμό χειρουργείων και μετά τι, που θα τελειώσουν τα 60 εκατομμύρια, θα ξαναπληρώνει ο κόσμος. Εμείς λέμε λοιπόν ότι έπρεπε να διαθέσει τα 60 εκατομμύρια, να ανοίξει τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, να προσλάβει προσωπικό και θα λύναμε μέσα σε ένα χρόνο όλο το πρόβλημα που έχουν οι ασθενείς. Εμείς οι αγκιοχειρουργοί είμαστε 6, αλλά το πρόβλημα δεν είναι πόσοι είμαστε, είναι πόσες μέρες χειρουργείου έχουμε δυνατότητα. Δύο μέρες τη βδομάδα έχουμε. Στο πλαίσιο των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων θα πραγματοποιηθούν σήμερα 5 χειρουργεία στο Παγνή. Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου έχουν προγραμματιστεί 27 χειρουργεία στο Παγνή, ενώ αύριο ξεκινούν τα πρώτα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία στο Βενιζέλιο, τα οποία αφορούν ορίλα και γενικής χειρουργικής. Δεν σκέφτονται όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να χειρουργηθούν, γιατί τους έχουμε δηλαδή και μας κυβερνάνε. Και στην τάξη που δίδουν είναι 1-0, πού να σε φτάξουν να ζεις και να πληρώνεις γιατρούς. Τη λίστα αναμονής και ταλαιπωρίας για διάφορα χειρουργεία αναμένουν 9.500 ασθενείς σε επίπεδο Κρήτης, με τους υγειονομικούς να καυτηριάσουν την απαξίωση του δημόσιου συστήματος υγείας, κάνοντας λόγο για πρόχειρες λύσεις, οι οποίες όμως δεν θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα στον χώρο της δημόσιας υγείας.